και τα δεκάχρονα του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, εύχομαι για τις γενιές που έρχονται να στέκει ως φάρος δημοκρατικών ιδεών και αγώνων ενάντια στο φασισμό. Ένα μήνυμα τόσο επίκαιρο στις μέρες μας. Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης είναι ένας χώρος στον οποίο φυλακίζονταν αγωνιστές του ΕΑΜ τα χρόνια της κατοχής. Πολλοί από αυτούς εκτελέστηκαν από τους Ναζί κατακτητές. Συμβολίζει τους αγώνες για ελευθεριά, τον ηρωισμό και τη θυσία των Ελλήνων πατριωτών ενάντια στη ναζιστική κατοχή. Με τη συμβολή της ΕΣΔΙΑ, Εταιρεία Συλλογής Διάσω Ιστορικών Αρχείων, αποτελούμενο από παλιούς αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και του Δήμου Λαρισαίων, αναπαλώθηκε το κτίριο των παλιών φυλακών, σημερινό Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας. Ένα μεγάλο μέρος του υλικού προέρχεται από την Εταιρεία Διάσω Ιστορικών Αρχείων, ΕΔΙΑ, αλλά και από υλικό που παραδόθηκε από απλούς πολίτες και από τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Σήμερα, ο Σύλλογος Φίλου του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, ένα σύλλογος με πολλές δράσεις, αναδεικνύει το έργο του Μουσείου, καθώς και η στήριξη του Δήμου Λαρισαίων, το Μουσείο καθημερινά είναι ανοιχτό για εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Πολλοί είναι οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι αγωνιστές που ακούμπησαν στους τοίχους του την περίοδο της κατοχής. Ο Κουκουβάλας, ο Σουκατζίδης, ο Κατσικογιάννης, αλλά και ο γιατρός και συλλέκτης δωρητής της πόλης μας, Γεώργιος Κατσίκας. Στη συλλογή που δώρησε στην πόλη μας, ένα μέρος των έργων αφορά την περίοδο της κατοχής. Έργα ζωγραφικής και χαρακτικά, όπως οι 12 λιθογραφίες του Κανά, τα έργα του Κατσικογιάννη, του Παπαϊωάννου και άλλων φιλοξενούνται στην ενότητα αγωνιστικότητα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γεωργίου Κατσίκα. Χρέος όλων μας, τα μηνύματα που εκπέμπει το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης να τα περάσουμε στις νέες γενιές που έρχονται. Ποτέ πια φασισμός, ποτέ πια πόλεμος.